Μήνυμα ελπίδα και αισιοδοξία έστειλε η Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρία Κολιατσαρουχά, αναφερόμενη στι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Με την ευκαιρία των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων, που γιορτάζουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου, γιορτάζουμε την γέννηση τη ελπίδα, εύχομαι σε όλου του Έλληνε απανταχού χρόνια πολλά. Αυτή η ελπίδα που γεννάει η γέννηση αυτή, που γεννάει ο Θεάνθρωπος με τη γέννησή του, να μας γεμίζει, να πληρώνει τις ψυχές μας και σε αυτές τις μέρες, αλλά και σε κάθε μέρα του χρόνου. Η Υφυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενότητας όλων των Ελλήνων στα δύσκολα χρόνια που διάγουμε, επισημένοντας ότι μόνο μέσω αυτής της οδού θα μπορέσουμε συλλογικά να κερδίσει η χώρα μας και πάλι το σεβασμό που της αξίζει. Εύχομαι σε όλους, και τους ξενιτεμένους μας, και τους ασθενείς, και τους ανήμπορους, και όλους αυτούς που είναι χτυπημένοι από αυτή την πολιετή κρίση που κάποιοι επέλεξαν και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να ζήσουμε, εύχομαι να έχουν δύναμη. Η κυβέρνηση μέσα στη δυσκολία την οποία ανέλαβε και έχοντας την αγωνία του αύριο και την αγωνία να φέρει σε πέρας και τις υποσχέσεις αλλά κυρίως να κρατήσει ψηλά την Ελλάδα, να κάνει τη χώρα αυτή η οποία αξίζει και με τον πολιτισμό της και με την παράδοσή της και με την Ορθοδοξία αξίζει πολλά, να τη σέβονται και να την εκτιμούν και να την τιμούν όπως γινόταν σε προηγούμενους χρόνους. Με αυτή την προσπάθεια, αλλά κυρίως με την προσπάθεια των Ελλήνων, με την αλληλεγγύη που έχουμε ως λαός, με την αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, με την αγάπη για τον εθελοντισμό και την προσφορά, να κάνουμε όλοι λοιπόν αυτό το μεγάλο βήμα προς τον συνάνθρωπό μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα αξίζει, για τα οποία αξίζει και η Ελλάδα και οι Έλληνες.